ρίξει εγώ καυγά για αυτό το τραγούδι που το ήθελα να βγει πρώτο. Δεν φαντάζεσαι τώρα τι έχει γίνει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τραγουδάρα, όχι αστεία. Άρα, εκπροσωπείς αυτή τη χώρα. Εκπροσωπώ Ουκρανία. Ukraine. Ukraine. Vote for Ukraine. Ukraine, 12 points. Και δεν το έχω μετά, Ασλάβικα. Λουχανή, douche wine. Είναι κανονικά αυτό όμως, ε. Τέλειο. Το λάτρεψα, το λάτρεψα το τραγούδι. Οπότε, είσαι εκπρόσωπος της Ουκρανίας και... Είμαι εκπρόσωπος της Ουκρανίας. Λοιπόν, εκπροσωπώ τη χώρα ως τέκνο-παραγωγός. Μάλιστα. Και έτσι λίγο περσόνα. Λοιπόν, και πάω στην Eurovision και κάνω ένα φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου. Ξεκινάω δηλαδή, ξέρεις, το έχω σκεφτεί όλο το σκηνικό, περίμενε. Πες το μας όλο, όπως το έχεις σκεφτεί ακριβώς. Λοιπόν, είμαι έτσι, ξέρεις, πιο στατική στην αρχή. Έχω κάτι σαν booth μπροστά μου, το οποίο είναι σαν κρίσταλ πέτρες. Δηλαδή, το θέλω όλο, ξέρεις, να συμπληρώνω την εικόνα. Είμαι πολύ έτσι, ξέρεις, boss στη σκηνή. Πολύ ωραίο. Ναι. Mm-hmm. Και μετά, αφού μπει, που μπαίνω με τα vocals, ναι, ναι. Βγαίνω από εκεί, ξέρεις, ανοίγουν οι πέτρες, περνάω μπροστά και το δίνω όλο. Όλο. Και μετά το μήνυμα είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Χάθηκα. Και τέλος πάντων δεν είναι για τα θύματα μόνο τα Ουκρανικά. Είναι γενικά... Σουκρανούς. Ναι, τους Ουκρανούς. Είναι γενικά αντιπολεμικό το μήνυμα. Ακριβώς. Και τελειώνει με προβολής πάνω μου να σκάνε πάνω στο ύφασμα. Μάλιστα. Είσαι μόνη πάνω στη σκηνή. Με άλλες δύο κοπέλες. Με άλλες δύο κοπέλες. Ναι. Πολύ ωραία. Κυρίες μου, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή η βαθμολογία. Πάρα πολύ καλή. Πάμε στην Εμιλία, έχει βάλει 4. Ναι, καλά. Αυτό το κομμάτι το αγοράσαμε μαζί. Ήμασταν στο ίδιο μαγαζί. Αλήθεια. Ναι, όντως συναντηθήκαμε. Και το διάλεξα. Χωρίς να έχετε δώσει ραντεβού. Χωρίς να έχουμε δώσει ραντεβού. Τυχαία. Τυχαία. Εξαιρετικό. Μου το πούλησες πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε έκανα εικόνα. Πραγματικά είσαι υπέροχη. Όλα, όλα, όλα. Ό,τι έχεις βάλει. Από τα μαλλιά σου, αυτό το headpiece το υπέροχο, το κομμάτι αυτό από πάνω. Όλα. Όλα, Όλγα. Ευχαριστώ. Και τρέμει και συγκινήθηκε και θα βάλει και τα κλάματα τώρα. Συγκινήθηκε, ναι, έχει κουραστεί πάρα πολύ, εγώ το ξέρω. Η Όλγα έχει κουραστεί πραγματικά και ψυχολογικά και σωματικά και δεν είναι καλά. Περνάει και αυτή τη φάση της. Κάνει μεγάλη προσπάθεια, αξίζει κάθε βαθμό καλό εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή εδώ έχουμε κάποιες παίκτριες, όπως είναι η Όλγα, όπως είναι η Σελένη και οι άλλες φυσικά, που... Εγώ νιώθω περήφανη που είμαι μαζί τους. Ειλικρινά. Αυτά. Και να είσαι δυνατή, έχουμε πει. Τα αισθάνομαι πολύ αυτά τα λόγια. Αυτό είναι πολύ ωραίο που συμβαίνει. Πάρα γιατί πολύ έχετε περάσει από χίλια κύματα με την Εμιλία, ε. Δεν είναι είμαστε από τις παίκτες που είμαστε από την αρχή. Η πορεία μας εδώ είχε ανεβάσματα, κατεβάσματα, είχε όλη αυτή την προσπάθεια. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη και που είμαι με κάποιες παίκτες από την αρχή, που είμαστε εδώ, σκυλιά του πολέμου, γιατί αυτό σημαίνει πάρα πολλά, όχι μόνο στιλιστικά, για το χαρακτήρα μας. Και μοιράζομαι το συνέστημα της περηφάνειας, σίγουρα. 100%. Όλγα μου, μπορείς να πας τώρα μπροστά στους κριτές. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπεί την Ουκρανία, Δημήτρη. Ουκρανία και έχει αντιπολεμικό χαρακτήρα όλη η εμφάνιση, που βέβαια είναι πολύ άγρια. Θα περίμενα κάτι πιο μαλακό, πιο χαρούμενο και όχι τόσο σκληρό. Παρ' όλα αυτά, έχει μια εμφάνιση που είναι εντυπωσιακή. Μου άρεσε η παρουσίαση που έκανες. Mm-hmm. Είσαι το κορίτσι. Έβγαλε τη μάσκα να σε βλέπω. Λέω κάτι μου, αλλά χωρίς να βλέπω το κορίτσι πίσω από το μου. Όχι, ωραία. Να με βλέπετε φυσικά. Μου άρεσε η παρουσίαση που έκανες. Είχες, νομίζω, από τις πιο ωραίες ενέργειες σήμερα. Σούπερ. Χαίρομαι που τα κατάφερα. Καλό αυτό, γιατί παρουσιάζουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, να σου πω ότι αυτό που φοράς εμένα δεν μου άρεσε. Το φόρεμα, εννοείται. Δεν είναι ωραίο, όχι. Ναι. Το θεωρώ φλίαρο χωρίς λόγο και δεν έχει κάτι σχεδιαστικά ή στιλιστικά που να μου κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, μπορεί να έχει τα κοψίματα πίσω ή το τούλι που πετάγεται όταν χορεύεις ή όταν κουνιέσαι, αλλά εκεί σταματάνε τα ωραία. Κοίταξε, επειδή έχει να κάνει με επιλογή ρούχου, mm-hmm. να σου πω ότι εμένα προσωπικά μπορεί να αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και να είμαι άδικος εγώ μαζί σου, που δεν θέλω να είμαι άδικος με κανέναν. Ναι. Αλλά σαν ρούχο εμένα δεν μου αρέσει και μου κάνει και λίγο πιο πρόχειρο από αυτό που θα ήθελα εγώ. Περιμένω το γιατί, αλλά δεν πειράζει.
δεν έρχεται. Το γιατί. Τι να. Δύο. Εντάξει, ευχαριστώ. Τι εννοείτε, πρέπει να πω κάτι ή. Δεν είναι ότι είναι. Πώς να σου το πω, έχω δει και χειρότερο ρούχο σήμερα, αλλά δεν είναι από τα επιτυχημένα. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, και το χθεσινό, εγώ το σκέφτηκα και σκέφτηκα κάποια πράγματα χθεσινό, το προηγούμενο επεισόδιο βασικά. Επειδή έρχεται πολύ εδώ πέρα η δουλειά μου, εγώ περισσότερο γι' αυτό καμιά φορά έτσι στεναχωριέμαι. Ξέρετε πόσο καιρό είμαι. Για δεν μπορώ να κλαίει άνθρωπος, τώρα θα σηκωθώ εγώ, συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να κλαίτε, πραγματικά δεν μπορώ. Μπορώ. Με κορίτσια ζω μόνο. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε πολύ εύκολα. Εγώ δεν ήθελα να σε προσβάλλω χθες, ούτε το προσβλητικά. Απλά όταν εσύ κρίνεις τρεις ανθρώπους, ουσιαστικά ακυρώνεις την κριτική τους, πρέπει να σου θυμίσεις ότι για κάποιο λόγο είμαστε εδώ ή για κάποιο λόγο είσαι από εκεί. Φυσικά. Ήθελα να σας πω ότι ξέρετε πόσο καιρό είμαι στην Αθήνα. Ένα μήνα, τρεις μήνες που είμαστε εδώ. Όχι, με ένα χρόνο. Κάνω αυτή τη δουλειά σαν freelancer ένα χρόνο εδώ μόνη μου. Κατέβηκα, ξέρετε πώς, με μία βαλίτσα. Και κατέβηκα γιατί πραγματικά το πίστεψα. Γιατί ακόμα το πιστεύω. Και δεν είμαι ακόμα τέλεια και δεν έχω 10 χρόνια στη μόδα, αλλά θα είμαι 10 χρόνια στη μόδα. Συγγνώμη τώρα, βέβαια, πλάνταξα. Κολυτσάρα μου, μην κλαις. Κοιτάξτε, ο κόσμος της μόδας δεν θέλω να με βλέπει και να λέει «Οχ». Και αν χρειαστεί θα τους πείσω. Είναι πολύ σκληρός ο χώρος. Και αν σπάς τόσο εύκολα δεν θα μπορέσεις. Δεν σπάω τόσο είναι εύκολα. Είναι κάθε μέρα απόρριψη. Δεν φαντάζεσαι. Ηλίδε... Κάθε μέρα απόρριψη. Κάθε okay. μέρα. Κύριε Σκουλέ, δεν σπάω τόσο εύκολα, ίσα-ίσα. Και νομίζω ότι η πορεία μου εδώ το έχει αποδείξει. Απλά είναι και ένα reality show το οποίο δεν αφορά μόνο τη μόδα. Αφορά και τη μόδα κυρίως. Και να σου πω κάτι και να πάω να κάτσω. Ναι. Αν κάνω 100 φωτογραφίες συγκλονιστικές, δεν λέω τι κάνω. Σου λέω αν κάνω και κάνω μία λάθος, λάθος θα θυμούνται. Όπως και του στέλνω τα ρούχα. Αν κάνει ένα λάθος, που ελπίζω να μην κάνει ποτέ, θα θυμούνται το λάθος. Αυτό είναι ο χώρος μόδας. Κάθε καλλιτέχνης κάνει λάθη. Ναι, εννοείται. Δεν έχουμε πολλά δικαιώματα να κάνουμε λάθη, να ξέρεις, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Θυμούνται μόνο αυτό. Δεν θυμούνται τα καλά ποτέ. Συμφωνείς, Τέλειο? Φυσικά. Και όλοι έχουμε κάνει λάθη και τα έχουμε πληρώσει, μια χαρά. Μη στεναχωριέσαι. Δεν στεναχωριέμαι. Συγκινούμαι, αλλά δεν στεναχωριέμαι. Ηλιάνα, πάμε σε σένα. Όλγα μου, φυσικά θέλουμε το καλύτερο για σένα και το περιμένουμε, να σου πω και την αλήθεια, από το πρώτο επεισόδιο που σε είδαμε εδώ και για όλες σας. Απλά τις περισσότερες φορές, για να μην πω σχεδόν όλες, ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε μαζί σας και όχι απέναντί σας. Εμείς δεν διαγωνιζόμαστε με εσάς, δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα απολύτως. Ούτε από το τι βαθμό που θα πάρετε, ούτε ποια θα κερδίσει, ούτε τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να κάνουμε αυτό μαζί σας, το My Style Rocks, και μετά θα συνεχίσει την πορεία σας. Και θα είναι μια πολύ ωραία χρονιά που θα τη θυμόμαστε όλοι με πολύ αγάπη. Και θα βρισκόμαστε έξω, ξέρετε, events, αυτά, τέτοια, styling. Λοιπόν, τώρα θα σου πω, το ρούχο, ενώ το χρώμα θα μπορούσε να είναι λαμπερό, δεν είναι τόσο λαμπερό. Και εμένα δεν είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί έχει και αυτό που κρέμεται το ύφασμα, που κάνει και λίγο κουρτίνα, δεν το λες πολύ ωραίο, μαλακό. Ναι. Έχει μια γυαλάδα, όχι τη σωστή που θα θέλαμε. Και δεν σου κάνει και καλή εφαρμογή το φόρεμα στο μπούστο. Να σου πω, το αγαπημένο μου κομμάτι είναι το κεφάλι και το κόνσεπτ. Ωραία. Τέλεια. Δύο. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στον κύριο Κουδουνάρη. Λοιπόν, Όλγα, αυτή τη βαλίτσα που ήρθε στην Αθήνα, μην την αφήνεις να σε καπελώνει, εντάξει. Βγάλει το αυτό από το σύστημα τελείως. Και εγώ με μια βαλίτσα ήρθα, γι' αυτό σου το λέω. Για μένα, οι άνθρωποι που έχουν δυνατότητες πρέπει να είναι αυστηροί με τον εαυτό τους πρώτα, τουλάχιστον για κάποια χρόνια, και μετά να χαλαρώνουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση στα πράγματα. Μπορεί να λέγεται σκληρό. Λοιπόν, τώρα για να πάμε στο κανονικό. Ναι, πάμε, φυσικά. Λοιπόν, στο κανονικό θεωρώ ότι αν η Όλγα, λοιπόν, ως στυλίστρια, είχε μια διαγωνιζόμενη στην Eurovision, ναι, να ντύσει, δεν θα έντυνε ποτέ έτσι.
Ναι. Το headpiece είναι πάρα πολύ ωραίο, mm-hmm. αλλά το ρούχο είναι πολύ θαμπό, είναι παλιωμοδίτικο, έτσι όπως το έχεις φορέσει, δεν είναι κιμονό, είναι tunic. Είναι μία λάμψη που με το μαύρο και αυτό τον γκρι οργάντζα, που έχει μια περίεργη γυαλάδα, δεν μ' αρέσει το look. Μ' αρέσει η ενέργεια που έβαλες πάνω στη σκηνή, που mm-hmm. προσπάθησες τέλος πάντων να μας το παρουσιάσεις με τον καλύτερο τρόπο, το headpiece, αυτό. Ωραία. Δύο. Ευχαριστώ. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου και σε ευχαριστούμε για αυτά που μοιράστηκες. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ήδη εμφανιστεί δύο φορές στην Eurovision του My Style Rocks, όμως δεν ήταν η πρωταγωνίστρια. Τώρα θα είναι η Ήρυδα Παπουτσή. Σιγουράκι δηλαδή στην Eurovision. Τι έγινε? Σιγουράκι. Τι έπαθες παιδάκι μου? Τόση ώρα. Δεν πειράζει, δεν έπαθε και τίποτα τώρα αυτό το παπουτσάκι, μην ανησυχείς. Τέλος πάντων. Εντάξει είναι, πολύ ωραία. Πας με φαβορί. Φαντάζομαι εκπροσωπείς και τη Σουηδία. Ναι. Πάω με ένα τραγούδι το οποίο είναι pop με στοιχεία rock και έχει να κάνει, το τραγούδι μιλάει... με παρομοιώσεις, γενικά ναι. Είναι μία παρομοίωση. Λοιπόν, μιλάει για μία γοργόνα, ναι, η οποία στην ουσία έχει πιαστεί στα δίχτυα. Αυτά τα δίχτυα όμως mm-hmm. παρομοιάζουν, ας πούμε, την αγάπη που ναι μεν θέλει να είναι μέσα στα δίχτυα, αλλά κάποιες φορές... Σε φυλακίζει. Ναι, ίσως θέλει και να βγει. Τώρα, έτσι όπως το έχω σκεφτεί στο τραγούδι ναι, και ναι. στο stage τι θα γίνει, είναι ότι εγώ ξεκινάω σε έναν βράχο. Όλα τα γραφικά πίσω είναι τύπου ωκεανού με κοχύλια, αλλά όχι τόσο πράσινες, προς γαλάζια, γκρι, τέτοιες αποχρώσεις. Πράσινο είναι το φόρεμά μου. Μάλιστα. Και από χορευτές έχω μόνο έναν χορευτή. Οκ. Okay. Ο οποίος και θα χορεύουμε λίγο μαζί, αφού κατέβω κι εγώ από το βράχο, και μετά πιο πολύ μόνος του, δηλαδή εγώ δεν θα κάνω τόσο πολύ acting. Γιατί? Εντάξει, θα έχω χορογραφία, αλλά δεν θα κοπανηθώ ενώ. Τώρα δεν κάνεις και εσύ acting, ξέρω εγώ, δηλαδή κρίμα. Γιατί είναι το αναμενόμενο. Εντάξει. Βράχο, βράχο, τον καημό μου. Πάμε λίγο να δούμε τι θα βάλουν τα κορίτσια. Σελένη. Εκπληκτική. Πολύ ωραία εμφάνιση. Μου αρέσει πάρα πολύ το ρούχο. Γενικά με συγκινούν τα χειροποίητα ρούχα, οπότε βρήκε το ευαίσθητο σημείο μου. Και αυτό είναι μείον σου. Αλλά είναι συν στην εμφάνιση της Ήρυδος. Κοίτα, λίγο τα κοσμήματα μου κλωτζάνε, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Τα βρίσκω δηλαδή υπερφύ, αλλά έχει πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή το ίδιο το... Είναι σαν αυτά που κάνουν κάποια κοράλια, κατάλαβες. Τα έχω δει, τα είδα, ναι, αλλά δεν ξέρω λίγο οι λάμψεις, αλλά όχι όλα μαζί ενδεχομένως. Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι τα ήθελες έτσι να συνδυαστούν. Για το ροκ κομμάτι τα έβαλα πιο πολύ. Ναι. Να, εντάξει, okay, τέλει. Ωραία, αυτά, λεπτομέρειες δηλαδή. Αυτό. Ευχαριστώ. Πρέπει να έχεις περάσει λίγο δύσκολα κάποιες στιγμές προσωπικά, ε. Όχι, απλώς είμαι έτσι λίγο ονειροπόλας ανοιχτής, ξέρω εγώ, κάπως έτσι σκέφτομαι. Εντάξει, αγαπώ, μου πήγαινε, σε παρακαλώ. Και ναι, και όχι. Γεια σας. Ηλιάνα, ξεκινάς εσύ. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα, ναι. Πάρα πολύ, και αυτό το πράσινο που έχεις φορέσει από πάνω και τα κοσμήματα που είναι από μέσα, αυτά που έχεις επιλέξει να φορέσεις ως εσώρουχα, ρε παιδί μου, για να καλύψεις τα ευαίσθητα σημεία, τέλος πάντων, αυτά που θέλεις εσύ να καλύψεις, δεν μου ταιριάζουν καθόλου. Το ότι είναι το ένα μαύρο, το άλλο είναι άσπρο, το πάνω είναι κάπως κεντυμένο, κάνει κάτι έτσι ωραίο λίγο σε κοράλι. Νομίζω πως το προτιμώ να υπήρχε αυτό το χρώμα. Συν ότι είσαι γοργόνα και δεν έχεις βρεγμένα μαλλιά, έχεις παραμάνες στο κεφάλι σου και έχεις και φτεδάκια.
Ναι, αυτό το βάλα για το ροκ στοιχείο του τραγουδιού, για να το κάνω και λίγο, εντάξει, ναι μεν γοργόνα, αλλά δηλαδή αλλιώς θα το κάνα τελείως all the way γοργόνα από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ νομίζω ότι το ροκ στοιχείο είναι το παπούτσι, να σου πω την αλήθεια μου. Θα προτιμούσα λοιπόν τα μαλλιά σου να είναι βρεγμένα, να υπάρχει μια συνέχεια, να υπάρχει αυτό το ωραίο χρώμα που έχεις βάλει από μέσα, που είναι σαν ωραία κοράλια. Που υπάρχουν αυτά τα κοσμήματα και αυτές οι λάμψεις, ίσως να ήταν και σαν κορμάκι, έτσι ώστε να μην φαίνεται από κάτω σαν εσώρουχο λευκό, για να σου κάνει τη σιλουέτα σου πιο ωραία. Αυτά τα παπούτσια τώρα που θα μπορούσε να το ροκ στοιχείο, δεν μου ταιριάζουν καθόλου. Ναι. Είναι δηλαδή, σου χαλάει το look αυτό. Δηλαδή, αν το κρατήσουμε έτσι, χωρίς τα μαλλιά και χωρίς τα παπούτσια, είναι πολύ ωραία ιδέα. Ναι, οκ. Okay. Είναι ωραία ιδέα. Κρίμα. Θα σου βάλω ένα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Έχεις τόσο περίεργο ύφος. Εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να σκέφτεσαι. Τα ίδια με εμένα. Ναι, όντως, επικοινωνείτε τελικά τόσο πολύ. Θα το δείξει, αλλά μάλλον τα ίδια με εμένα σκέφτεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, για να το δούμε τώρα. Ωραίο θα είναι. Αυτά τα παπούτσια δεν τα φοράς ούτε για ποτό. Όχι να ανέβεις πάνω στη σκηνή της Eurovision. Ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, ωραία ιδέα αυτό. Το δείκτη, όμως όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι πάρα πολύ φλιαρά και ασύνδετα. Πολύ λάθος αυτό το σορτσάκι που βάλεις από μέσα, πολύ λάθος και το πάνω, γενικά το βρίσκω λίγο άστο. Τα ίδια σκεφτόμασταν. Ενώ με μια μικρή παραλλαγή, εσύ ήσουν λίγο πιο γλυκός. Α, ήμουν. Φαντάζομαι. Λοιπόν, θα σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. Σε παρακαλώ λίγο, μην είσαι. Τι σε έχει πιάσει εκεί, είσαι τόσο σκληρός, Δημήτρη, σήμερα? Είμαι σκληρός, καλή αλήθεια λέω. Θα πας Eurovision έτσι? Πολλές φορές έχουμε την έκφραση ότι είναι λίγο. Τώρα είναι λίγο σκέτο, τελεία. Δεν είναι εμφάνιση αυτή. Θες να κάνεις την γοργόνα, βάλε αρχιβάδες μπροστά, πίσω, κάνε τα δίχτυα με τέρμα, άπλωσε, βάλε το μέχρι το κεφάλι, ας το κεφάλι μόνο. Να έχει ένα νόημα. Τώρα όλο αυτό, είδα μου, είναι λίγο. Δεν είναι εμφάνιση για Eurovision. Θεωρείς ότι θα κλέψεις εντυπώσεις έτσι? Τώρα θα είναι ένα εντυπωσιακό. Που πρέπει να σας δώσω είναι όχι. Και... όχι, δεν πρέπει. Θα μου πεις τη γνώμη σου. Είναι εντυπωσιακή εμφάνιση η Eurovision αυτή? Όχι. Έλα, βρε, μη στεναχωριέσαι. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Τι γίνεται σήμερα? Όχι, δεν θέλω να πω όχι όμως. Μη πεις όχι. Πες ναι. Δεν μου αρέσει γενικά κάποιος να... πριν με κρίνει να μου δημιουργεί ένα αίσθημα. Όχι φόβο, ακριβώς ότι θα είμαι εγώ αυστηρός τώρα και κάπως αυτό με μάζεψε, να σας πω την αλήθεια. Δεν... μπορεί εσείς να μην το κάνετε έτσι, μπορεί εγώ να τα έχω, δεν ξέρω. Οτιδήποτε κάπως με μάζεψε, μου δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση, ίσως γι' αυτό. Εγώ σου είπα ότι για εμφάνιση Eurovision αυτό δεν είναι εμφάνιση. Εννοείται, το δέχομαι. Δεν είναι εντυπωσιακή, δεν κλέβει τις κάμερες, τις ματιές, τα φλάς, τα φώτα, όλα. Είναι πάρα πολύ λίγο. Εντάξει. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά αγκαλιές δεν μας κάνετε, μόνο κλαίτε μπροστά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Αντί μη μου κλαίς τώρα. Εντάξει, μια χαρά. Καλή επιτυχία. Είναι καλά, σε λίγο μία κοπέλα πρόκειται να αποχωρήσει. Μία θα είναι η μεγάλη νικήτρια τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή με το που μπήκε επί της ουσίας, έχει κερδίσει η Αναστασία Σαμαρά και τις δύο εβδομάδες. Για να δούμε τι θα κάνει αυτή τη φορά. Πάμε. Ένα υπέροχο νικητήριο τραγούδι της Eurovision. Ναι. Και Αναστασία μου, είσαι τώρα εδώ για να μας πεις τι σκέφτηκες, ποια χώρα εκπροσωπείς και τι έχεις φορέσει.
Εκπροσωπώ την Αυστρία. Γιατί το είπες έτσι όμως. Όχι, όχι. Εκπροσωπώ την Αυστρία, έξω και το τραγούδι. Η Κοντσίτα. Ναι. Το Rise Like a Phoenix. Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ήταν η δεύτερη φορά που εμφανίστηκε ένα τρανς άτομο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τολμηρό. Και εγώ είμαι υπέρ γενικά των ανθρώπων που θέλουν να εκφράζονται. Και το τραγούδι που έχω επιλέξει έχει να κάνει με αυτό και επίσης το αναγεννιέμαι από τις τάχτες μου, που είμαι και εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος, μια και είμαι και Σκορπιός. Και μου αρέσει και αυτό το τραγούδι, το μήνυμα που έχει και γενικότερα για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν περάσει δύσκολο, ότι μπορούν ξανά να αναγεννηθούν. Οπότε αυτό θέλω να είναι το μήνυμα. Είναι μια μπαλάντα, έχω διαλέξει. Οπότε και το τούλι είναι πάρα πολύ μακρύ, γιατί ποτέ θα στέκομαι, δεν θα περπατήσω κάπου. Οπότε θέλω να είναι σκηνικά πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αλλά για να περπατήσω αναγκαστικά έπρεπε να το σηκώσω. Καταλαβαίνω. Λοιπόν. Ναι. Θα είσαι μόνη σου στη σκηνή. Ναι. Εντάξει λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε. Και πάμε και στην Ειρήνη Καζάκη. Ναι. Εγώ δεν βλέπω τη Eurovision σε σένα. Γιατί? Δεν είναι αρκετά εντυπωσιακό, γιατί, κατά τη γνώμη σου. Όχι, είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί, γι' αυτό και... Okay. Μακάρι να το βλέπω κι εγώ πιο συχνά αυτό. Στάζω, γιατί εγώ δεν το έχουμε ξαναδεί. Καλά, δεν έχω... Το έχουμε ξαναδεί εδώ. Εδώ εννοείς. Ένα look total, αυτό το πολύ διάσημο ροζ. Ναι. Το έχει φέρει και η Εμιλία. Παλιότερα. Σε τελείω, με κοστούμι τελείω. Συμφωνώ. Τι θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η εικόνα, ναι. Εδώ μπορεί να μην την έχουμε ξαναδεί, αλλά την έχουμε ξαναδεί γενικά. Είναι πολύ γνωστή. Και πέρα από αυτό, okay. Προφανώς και το έχεις μπλέξει, το βλέπω, δεν είναι total rose look. Mm-hmm. Την έχω ξαναδεί αυτή την εικόνα, δεν ξέρω, είναι πολύ, όχι εδώ γενικά. Σου είναι πολύ οικία. Δεν μου κάνει και Eurovision, ναι. Εντάξει. Okay. Γιατί να μην έρθεις άλλη μέρα έτσι. Δεν είναι ένα look ρε παιδί μου που θα βγω ένα Σάββατο βράδυ έξω. Δηλαδή το τούλι είναι για συγκεκριμένο λόγο που είναι από πάνω. Φορώ και το γάντι. Φορώ και αυτό. Εγώ το έχω βάλει αυτό μόνο του στα γενέθλιά μου, ας πούμε. Α. Αλλά όχι έτσι. Α. Θα μπορούσε να το βάλεις και στα γενέθλιά σου. Το έβαλε σου λέει γυναίκα. Ναι, καλά, γιατί όχι. Καλή επιτυχία Αυστρία. Καλή επιτυχία Αναστασία. Και πάμε τώρα στο Στέλιο μας. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς την Ειρήνη την τοποθέτηση της. Θα ήθελα λίγο παραπάνω να... Τι εννοείς ότι αυτό θα μπορούσε να το βάλει αλλού το ρούχο? Θα μπορούσε όντως να το βάλει αλλού και εσύ θα μπορούσε να το βάλεις κάπου αλλού. Σε γενέθλια είπε, χαρακτηριστικά, συγγνώμη. Ναι. Σε γενέθλια. Σε γενέθλια. Και εσύ στα γενέθλιά σου, αν έκανες ένα πάρτι λίγο με λίγο χανούμισες, θα μπορούσε να το βάλει. Έτσι, ξέροντάς σε, από όσο μας έχεις δείξει εδώ το χαρακτήρα σου, θα σε έβλεπα εγώ στα γενέθλιά σου ντυμένη έτσι όπως είσαι σήμερα. Πιστεύω ότι είναι πολύ κουστούμάτο το δικό μου για να είσαι. Το δικό μου είναι μάλλον λίγο για Eurovision, αυτό κατάλαβα από το 2. Ναι, μου κάνει και γενέθλια, ας πούμε, όπως το ανέφερα, ότι δεν μου έχει κάτι το οποίο θα το έβλεπα μόνο Eurovision και δεν θα το έβλεπα και κάπου αλλού. Δηλαδή να την πεις κουνουπιέρα, να το καταλάβω. Στα γενέθλια. Τι, γιατί σου κάνει γενέθλια, πλάκα κάνω. Γιατί σου κάνει γενέθλια? Το είπε γιατί είπε ότι το έχει βάλει στα γενέθλια το φόρεμα το μαύρο. Το φόρεμα μόνο του. Ναι, γιατί λέω εντάξει, τι είναι και μια κουνουπιέρα από πάνω. Πάντως εμένα δεν με έχει πείσει. Πιστεύω ότι ο βαθμός σου έχει κάτι από πίσω. Όχι, αλήθεια δεν βλέπω τη Eurovision. Μάλλον πρέπει εγώ να αρχίσω να βαθμολογώ με διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχω καταλάβει, γιατί προσπαθώ να είμαι δίκαιη και βλέπω μερικές φορές κάτι βαθμούς με κάτι δικαιολογίες που δεν έχουν καμία βάση, αλλά τέλος πάντων. Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει. Άντε πάλι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν. Είδαμε κάτι τεσσάρια από σένα σήμερα, τριάρια αρκετά. Είδαμε. Κυμπάρι σας βρήκαμε. Ποιος εγώ? Ναι. Εντάξει, μπορεί να τύχει και εγώ να είμαι άστοχη, αλλά είναι πραγματικά με ειλικρίνη η βαθμολογία μου. Δεν έχει στρατηγική από πίσω ποτέ. Λοιπόν, εγώ βρίσκω αυτήν την εικόνα πολύ ωραία για σκηνή γενικά, είτε για την Eurovision ανάλογα με το κομμάτι, είτε για κάποια άλλη τέλος πάντων παρουσίαση. Ναι. Σίγουρα τα ρούχα σκηνής δεν είναι απαραίτητο να είναι λαμπερά. Φτάνει να είναι δυνατά. Αυτό που έφερε είναι πολύ δυνατό σαν χρώμα. Και σου πάει και το υποστηρίζεις και το βρίσκω μια χαρά. Ευχαριστώ. Για πάμε τώρα στην Ηλιάνα.
Αναστασία μου, εγώ νόμιζα ότι το φόρεμα, το τούλι, όλα αυτά είναι ενιαία. Οπότε μου αρέσει η πληροφορία ότι τα έχεις επιλέξει και τα έχεις βάλει μόνη σου. Mm-hmm. Ωραία η πληροφορία με τα γάντια, που έχουν και μία μικρή διαφάνεια, γιατί έτσι συνδέεται φόρεμα, τούλι, γάντι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ μαλακά. Μέικα μαλλιά τα βρίσκω εξαιρετικά. Okay. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Αυστρία. Θα τελειώσει και το Μαστάλι Ροξ, να έρθω και στην τουλάπα σου μια μέρα. Ό,τι θέλετε. Ωράμε και ίδιο νούμερο βλέπω. Καταπληκτικά. Μάλιστα. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Τι νούμερο παπούτσια φορά, συγγνώμη. 38. Χωράω, θα κόψω τα νύχια μου. Και εμένα μου κάνει εντύπωση μερικές φορές που ακούω τις βαθμολογίες, ειδικά σε κάποια πολύ ωραία κομμάτια που φέρνεις και μπράβο σου μας τα φέρνεις και τα βλέπουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να συνδυάσεις όντως αυτό το πράγμα που κάνεις, δεν είναι τόσο απλό. Μου αρέσει που έμπλεξες τους οίκους και έτσι περίεργα, μου κάνει εμφάνιση ιδιαίτερη και πολύ έτσι να υπάρχει σκέψη πίσω από αυτό, αν και φαίνεται εύκολο δεν είναι, μέχρι και τα γάντια είναι καταπληκτικά. Όσο για το κολαρό με μπερδεύει, πώς φοριέται αυτό, έτσι με το ένα πάνω, το άλλο κάτω, πώς. Πώς το πέρασα από το. Είναι με το φόρεμα. Το τούλι, ή του φορέματος. Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ η εμφάνισή σου. Αλήθεια. Και καταλαβαίνω τη σκέψη πίσω από αυτό. 4. Ευχαριστώ. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Αν κρίνω από αυτά που φοράει και θα τραγουδήσει και θα χορέψει στη σκηνή της Eurovision, δηλαδή στην πασαρέλα του My Style Rocks, η Χαρά Βογδοπούλου. Σε βλέπω, έχεις φάει Eurovision, δαγκωτό. Πες μας, τι γίνεται, Τουρκία φαντάζομαι. Όλα καλά, ναι. Έτσι. Εκπροσωπώ την Τουρκία. Εκπροσωπείς την Τουρκία, μάλιστα. Βεβαίως. Και το τραγούδι λοιπόν, σου είναι. Εγώ είμαι μία pop τραγουδίστρια. Mm-hmm. Και άκουσε με λίγο το concept τώρα. Το τραγούδι μου είναι πολύ δυναμικό, υπάρχει ένταση, είμαι μία δυναμική γυναίκα, βγαίνει και στο τραγούδι μου αυτό. Είναι χορεύουμε. Pop το τραγούδι. Βεβαίως, είναι pop. Δίνουμε πόνο, χορεύουμε πολύ. Έχω μόνο άντρες χορευτές. Α, είναι λίγο πιο wild το σκηνικό. Ακούω, ναι, ναι. Βεβαίως. Και άκουσε είναι τώρα. Είναι όλη η σκηνή κάτω με νερό. Όλη η σκηνή με νερό. Βεβαίως. Και έχουμε και καρέκλες, κάνουμε χορευτικά. Υπάρχει μέσα στο ολόκληρο νερό. Show, βέβαια. Που αυτό πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Πρέπει οπωσδήποτε γίνεται να βγει. Ήδη με καταλαβαίνει. Αυτό το act πρέπει να βγει οπωσδήποτε. Μετά τις διαφημίσεις δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν όλα αυτά. Δεν είχα χρόνο. Θα εγώ. Είναι και δεν πρόγραμμα. Είχα βοήθεια. Μάλιστα. Θα το έκανα. Θα το έκανες τώρα με τους 6 νερό. Εδώ νερό. Και λίγο κατάλαβες έτσι για το εφέ. Για να πέφτει και μόνο έτσι, να πλατσουρίζεις, ας πούμε, ένα τίποτα. Έτσι, ένα. Έτσι, ωραία. Και τι κάνετε. Χορεύουμε. Και μετά πώς τελειώνει αυτό. Όλο. Δεν έχω κάνει ένα παράσταση όλη τη χορογραφία. Το χορευτικό είσαι, ας πούμε, εσύ επάνω και είναι αυτοί κάτω, σε έχουν στα χέρια, στο πλάι, δεν ξέρω πώς το φαντάζεσαι. Μετά φεύγουν πάνω. Αυτοί. Με... Όχι, μετά φεύγουν αυτοί, είμαι εγώ μόνη μου κάτω. Και χαιρετάς. Ναι, δεν θα κλείσουμε και με όλους αυτούς. Είμαι ή δεν είμαι η πρωταγωνίστρια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε αν θα είσαι η πρωταγωνίστρια και στους βαθμούς. Καλή επιτυχία, χαρά, καλή επιτυχία Τουρκία. Όλγα μου αγάπη, με έβγαλες αυτό από εδώ και με κοιτάς με αυτό το ύφος. Δεν ξέρω, θέλω να σε κάνω κι εγώ μια αγκαλιά τώρα. Για πες μας πριν σε κάνω αγκαλίτσα. Είχαμε την ευκαιρία μας, Κατερίνα, και την αφήσαμε να περάσει. Έχεις βάλει 2 στη χαρά. Κοίταξε, είσαι εντυπωσιακή, είσαι Τουρκία, μη Τουρκία, αλλά δεν μου αρέσει η προσέγγιση.
Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο. Μου βγάζει λίγο παλιακό. Δηλαδή το body σαν body μου, αυτά είναι τα strass που κρέμονται είναι από το body. Ναι, αυτά είναι από το body. Κανονικά αυτό φαντάζομαι ότι είναι διαφανές τελείως. Όχι ότι... Να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα ας πούμε, να έχει μόνο αυτό το κομμάτι, να μην έχει που θυμίζει και λίγο χανούμι, ας πούμε, να μην έχει αυτά στο λαιμό ή να έχει ένα από τα δύο. Okay. Μάλλον όχι αυτό που κρέμεται. Και θα πρόσθετα μάλλον από κάτω μία μπότα όλη τύπου διάφανη κολλάν με όλο με στρας. Κάτι τέτοιο. Okay. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι παλιακό. Είναι, αλλά τουλάχιστον σαν look θα είχε... Αλλά το παλιακό που σου αρέσει εσένα. Θα είχε, ρε παιδί μου, μια στιλιστική συνοχή. Ναι. Το ακούω. Οπότε τώρα θα πάμε στους κριτές. Καλή επιτυχία, χαρά, καλή επιτυχία, Τουρκία. Τουρκία. Γεια σας. Και πάμε στο Δημήτρη. Νομίζω με ενοχλούν πάρα πολύ οι μπότες, το οποίο το πόδι ασφιχτιά εκεί μέσα, γιατί λίγο σου είναι λίγο... σου κάθεται λίγο περίεργα. Ναι. Είναι λίγο ασφιχτιά, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Το υπόλοιπο βέβαια έχει την υπερβολή της Eurovision, που να είναι παλιακά όλα αυτά με τα στρας, με τις πουλιες και τον αυγερινό. Αλλά στο τέλος ημέρας, πολλές εμφανίσεις γίνονται έτσι. Πρέπει να λάμπετε, και όχι μόνο με στρας, γενικά να τραβάει τα βλέμματα. Εγώ βλέπω το χορευτικό, λίγο μπουρλέσκ μου το έκανες, γιατί μου θυμίζει και λίγο Κριστίνα Αγγιλέρα όλο μαζί. Και το μαλλί και όλη την εμφάνιση. Ναι, okay. Μπότε το καταστρέφουν, δεν θα δίνεις ποτέ σκηνή έτσι. Δεν θα σ' άφηναν. Δύο. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Σου πάει πάρα πολύ η κοτσίδα, σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό το μακιγιάζ. Και αυτό το κορμάκι σου ταιριάζει πολύ ωραία. Προσωπικά μου αρέσει και πάρα πολύ. Μου κάνει ο Eurovision, μου το κάνει λίγο παλιό, όπως είπε και ο Δημήτρης. Δηλαδή, δεν το βλέπω σαν κάτι διαφορετικό, wow, συγκλονιστικό. Είναι κάτι που έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια. Σε συναυλίες, σε οτιδήποτε. Οπότε δεν το βλέπω πολύ ξεχωριστό. Να πεις ότι θα πάω, είμαι συμμετοχή, είμαι αυτό. Και είσαι και τόσο ξέρεις κούκλα, που μετά το υπόλοιπο κατεβάζει το όλο το σύνολο, ρε παιδί μου. Υποβαθμίζει λίγο το πόσο ωραίο είναι το πάνω κομμάτι, το κεφάλι. Κούκλα είσαι, αυτού. Να κάνεις τα μαλλιά σου κοτσίδα, σου πάνε. Η μαμά μου το λέει συνέχεια αυτό. Δύο. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνουμε τώρα με το Στέλιο. Ναι, λοιπόν, η αλήθεια, Χαρά, είναι ότι είσαι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και αυτό το ρούχο, δεν ξέρω αν ο σωστός χαρακτηρισμός είναι παλιωμοδίτικο ή άχρονο. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνεις αν βρίσκεται στο 1998, στο 2004, στο 2010, στο 2015, στο 2023, γιατί δυστυχώς ακόμη φοριέται. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν σε παρατηρεί κάποιος, αλλά είναι μια εικόνα που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει τίποτα καινούριο, δεν έχει πρόταση, δεν στέκεται το 2023 για να ξεχωρίσεις. Εντάξει. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, Χαρά μου. Μπορείς να επιστρέψεις εσύ στη θέση σου. Ευχαριστώ. Το look της μου προκαλεί μία αγωνία, αλλά αυτό που θα ήθελα κυρίως να μάθω είναι ποια χώρα εκπροσωπεί με αυτόν τον τρόπο η Χριστιάνα Κατσιέρη. Καλά. Όλα εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Κάναμε και διάφορα πράγματα εδώ προηγουμένως. Κάναμε. Δώσαμε, βλέπουμε και ναι. Βλέπουμε. Ναι. Όλα εντάξει. Είσαι άνετη με το outfit. Είμαι πολύ άνετη, ναι. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, νιώθω ωραία. Απλώς ξέρεις, αγχώνομαι. Ναι. Καμιά φορά. Κανένα άγχος. Να μην αγχώνομαι εγώ. Ούτε έχω κάνει τα απαραίτητα. Ότι, ώστε να μην υπάρχει. Για να μην υπάρχει άγχος. Για να μην υπάρχει άγχος. Ναι. Πολύ ωραία. Πες μας λοιπόν, κορίτσι μου, ναι. Τι σκέφτηκες, ποια χώρα εκπροσωπείς, τι θα γίνει στη σκηνή της Eurovision, ναι. Πες τα όλα. Λοιπόν, εγώ είμαι Ελληνίδα τραγουδίστρια, αλλά θα εκπροσωπήσω
Τη Μολδαβία, φυσικά. Φυσικά τη Μολδαβία, αφού ναι. Είσαι και μισή από τη Μολδαβία. Φυσικά, από τη μαμά. Οπότε επέλεξαν εμένα και επέλεξα να βάλω αυτά τα folk κομμάτια, τα οποία είναι από παραδοσιακά μαξιλάρια. Επίσης, θεωρώ ότι συνδέω και τις δύο χώρες, επειδή είναι και οι δύο στα Βαλκάνια, μήκους στα Βαλκάνια. Οπότε έβαλα και εγώ αυτό, που είναι folk, και ελπίζω να εντυπωσιάσω. Ναι. Είναι 100% σίγουρο ότι θα εντυπωσιάσεις, αλλά ας πούμε δεν έχεις το look κάτι ελληνικό, ή εκτός και αν δεν το βλέπω εγώ. Είναι, αυτά. Α, είναι ελληνικό είναι αυτό. Είναι folk. Είναι από ελληνικό. Είναι παραδοσιακά μαξιλάρια στην ουσία που έγιναν. Α, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Οκ. Ναι. Okay. Τι είδος τραγουδάς. Τι. Α, ναι. Θα τραγουδήσω ένα τραγούδι το οποίο είναι σύγχρονο, αλλά έχει και παραδοσιακά όργανα στο τραγούδι μέσα. Εντάξει, δεν θα χορέψω. Ένα παραδοσιακό χορό ίσως στο τέλος. Πολύ μικρούτσικο. Από τη Μολδαβία. Ναι. Ωραία. Βαθμολογήστε. Πάμε με την Αναστασία που έχει βάλει δύο. Λοιπόν, μου αρέσει η ιδέα. Αυτά είναι μαξιλάρια που έχουν να κάνουν με τη Μολδαβία ή είναι απλά παραδοσιακά μαξιλάρια. Είναι παραδοσιακά από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Ναι, α, οπότε, Ελλάδα. Λοιπόν, μου άρεσε αυτό. Τώρα θα σου πω τι δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι δεν είναι ολοκληρωμένο το look. Δηλαδή δεν έχει δουλέψει αρκετά στο να βρει το σωστό παπούτσι και στο να φορέσει κάτι άλλο από μέσα. Γιατί αυτό είναι μαγιό. Είναι, ναι. Μαγιό είναι, ναι. Θα ήθελα να είναι κάτι διαφορετικό. Και όπως. Ίσως ένα πολύ λεπτό πουκάμισο. Είναι διαφανές, ας πούμε. Που να έχει αυτό που να θυμίζει λίγο folk. Ένα λευκό. Είναι διαφανές. Ή που να έχει ρε παιδί μου δαντέλα. Κάτι που να θυμίζει και αυτό folk. Ας ήταν και διαφανές. Ήθελες να είναι όλο γυμνό. Θέλω να το προσεγγίσω έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή η φούστα πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλή. Στα πλαϊνά, να είναι λίγο πιο χαμηλή για να είναι πιο σταθερή. Ναι. Όχι ότι με ενοχλεί το μήκος. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάνω σου. Δεν ξέρω. Εντάξει τώρα. Θα ήθελα ίσως να είναι λίγο λιγότερο για να έχει αυτό το sexiness, αλλά μην φαίνεται κάτι από μέσα. Ναι. Και okay. Τι ξέρω, ένα άλλο παπούτσι. Πώς το σκέφτηκες αυτό το παπούτσι. Το παπούτσι. Ναι. Δεν ταιριάζει τώρα αυτό το τσόκαρο. Δεν ξέρω, έχω μία αποδοχή. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει. Αλλά τι ταιριάζει. Κάτι πιο μοντέρνο δεν θα μου ταιριάζει. Όχι κάτι πιο μοντέρνο. Σίγουρα θα πρέπει να είναι κάτι πάλι πιο φόλκ. Επίσης είναι φόλκ, είναι δύσκολο να ξέρεις. Ναι. Ένα πολύ ωραίο μπραντ. Ναι. Το φόλκ είναι δύσκολο γενικά να το βρίσκω σωστό παπούτσι. Είναι λίγο. Που να μην φαίνεται και παλιό, αλλά να έχει και κάποια παραδοσιακά στοιχεία. Έχει, δεν είναι, ωραίο. Δεν είναι παραδοσιακό το τσόκαρο. Τι είπες? Λέω ότι δεν είναι παραδοσιακό το τσόκαρο. Είναι σε εννοείς, χαμηλό. Είναι παραδοσιακό το τσόκαρο. Ναι, είναι σε χαμηλό. Δεν ξέρω, μπορώ να το βλέπω όλα. Το λες κανονικά, παιδί μου. Το λέει κανονικά, ναι. Κανονικά. Α. Λα χρυσόστομα. Ωραία. Αυτά. Αυτά, πολύ καλά. Βαθμολογία δεν μπορώ να σου πω όπως καταλαβαίνεις, ναι. Μπορώ να σου πω όμως καλή επιτυχία Χριστιανά, καλή επιτυχία Μολδαβία. Και πάμε στην Ηλιάνα. Κοίταξε. Ναι. Είναι σοκ αυτό το look. Δηλαδή το μόνο που λείπει από την Eurovision είναι Eurovision. Ίδια. Πας κανονικότατα. Α, πάω. Μαλλιά, make-up, μαξιλάρια καταπληκτικά. Ναι. Σου πηγαίνουν τόσο πολύ στο σωματότυπό σου. Είναι σοκαριστικό, δηλαδή Χριστώ. Σου πηγαίνει καταπληκτικά. Μου πέσαν τα σαγόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτού σου πουλάκι μου, μη σε ματιάσω. Μου αρέσει και το σαμπό, έχω να σου πω. Το τσόκαρο. Θα προτιμούσα να είναι πιο πολύ στα χρώματα τα κόκκινα και να έχει και λίγες πέτρες επάνω και να συνδέεται με το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο χρώμα που έχεις βάλει, που έχεις επιλέξει. Όλο το υπόλοιπο. Ας ξεροκαταπιούμε όλοι μαζί, και εγώ και τηλεθεατές. Σε ψηφίζουμε και παίρνεις, πιστεύω, 12 βαθμούς από όλους. Wow. Μολδαβία, φαντάζομαι, είναι νικήτρια. Thank you. Καταπληκτικό. Ευχαριστώ. 4. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Χριστιανά. Πάμε στον Στέλιο μου τώρα. Ναι. Στο θέμα styling θα προτιμούσα να μην είναι τόσο γυμνό το πάνω κομμάτι, δηλαδή να φόραγες
κάτι άλλο αντί μαγιό και να είναι τόσο γυμνά τα πόδια. Ναι. Σίγουρα αντί εσώρουχο κάτω θα έπρεπε να φοράς κάτι που να είναι μέρος του ρούχου, γιατί με τις κινήσεις οπωσδήποτε θα φανεί, οπότε αντί να φαίνεται ένα μπέζε σώρουχο που είναι το κομμάτι ασφαλείας, ας ήταν κάτι που να είναι μέρος του ρούχου και άλλα παπούτσια. Mm-hmm. Γενικά όμως πάρα πολύ εντυπωσιακή είσαι, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι και για το πώς το έχεις σκεφτεί όλο αυτό που παρουσιάζεις. Τα παπούτσια τα άλλαζα εγώ. Τα παπούτσια. Ναι, ναι. Εγώ που δεν ενθουσιάστηκα τόσο με την Ηλιάνα, που σημαίνει ότι θα τα φόραγε αυτά τα ρούχα. Αν τα φορέσει ήδη, εγώ τα έχω πάρει μετά επεισόδιο. Το γύρισμα. Καλά. Πάω Eurovision δίπλα στο Voice. Εγώ θα σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε με σένα, Δημήτρη. Αυτό το ρούχο έχει κάτι από τη Μολδαβία ή είναι ελληνικό? Όχι, είναι ελληνικό. Ελληνικό. Ναι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η σιλουέτα που έφτιαξε, που έχει μάλλον, και εντονίζουν περισσότερο ακόμα αυτά τα ρούχα. Νομίζω είναι πιο εντυπωσιακή σιλουέτα σήμερα εδώ και σε βοηθάει πάρα πολύ αυτό το σώμα που έχει. Είσαι πραγματικά μια κούκλα. Να. Εντυπωσιακή εμφάνιση. Ευχαριστώ. Εντυπωσιακό το κορίτσι που τα φοράει. Δεν γράφει σωστά εδώ. Θες το δικό μου. Από σένα δεν ξαναπαίρνω τίποτα. Μου το είχαν πει παλιά. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Χριστιανά μου, μπορείς να καθίσεις. Και τώρα είναι αυτή η μεγάλη στιγμή, όπως σε κάθε γκαλά, που θα σας ανακοινώσω τη νικήτρια της εβδομάδας, τη μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας, η οποία βεβαίως θα εισπράξει και 2.500 ευρώ. Η νικήτρια της εβδομάδας είναι... Η μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας είναι... Για τρίτη φορά, από τότε που επέστρεψε, η Σελένη Φωτιάδη. Συγχαρητήρια, Σελένη. Μπράβο. Μπράβο. Συγκινημένη έρχεσαι πάλι. Και πολύ χαρούμενη. Είμαι. Συγχαρητήρια, πραγματικά συγχαρητήρια. Μισό λεπτό να σου φέρω και την επιταγή σου. Να σου δώσω λοιπόν για τρίτη φορά μετά την επιστροφή σου αυτή εδώ την επιταγή των 2.500 ευρώ. Πώς αισθάνεσαι εκτός από αυτό που βλέπω και μπορώ να αναγνωρίσω και που ακούω από την αναπνοή σου? Υπέροχα. Και θέλω να φέρω σε αυτή τη νίκη μου, αν μου επιτρέπετε, στον παππού μου που έφυγε από τη ζωή πριν ένα χρόνο και φέρω το επώνυμό του και ελπίζω να είναι πολύ περήφανος από εκεί ψηλά. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ, Σελένη, για όλο αυτό που φέρεις εδώ. Θα κάνω μόνο μία παρατήρηση, γιατί εγώ μπερδεύτηκα. Δεν είναι η τρίτη φορά από τότε που επέστρεψες, είναι συνολικά η τρίτη φορά που είσαι νικήτρια εδώ στο My Style Rocks, οπότε μπορείς να κάνεις την πασαρέλα σου. Ευχαριστώ. Η Σερέν λοιπόν κέρδισε και πάμε τώρα στην άλλη στιγμή, την πολύ σημαντική του γκαλά, του κάθε γκαλά του My Style Rocks, που είναι η στιγμή της ανακοίνωσης. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, από τη συνολική βαθμολογία πρόκειται να βγουν τρία κορίτσια, αυτά που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Από αυτά θα πρέπει οι υπόλοιπες παίχτριες να αποφασίσουν ποια θα συνεχίσει μαζί τους την επόμενη εβδομάδα και βεβαίως η άλλη κοπέλα, αυτή που θα αποφασίσουν οι τρεις κριτές μας, πρόκειται να αποχωρήσει από τις δύο που θα έχουν απομείνει. Πάμε να δούμε λοιπόν τον πίνακα κατάταξης. Έχουμε την Μέλντα με 30,6 βαθμούς. Η Μέλντα όμως έχει ασυλία. Οπότε πάμε στην Ειρήνη Καζάκη με 41,9 βαθμούς. Στη Χαρά Βοκοπούλου με 43,7 βαθμούς και στη Χριστιανά Κατσιέρη με 44,3 βαθμούς. Θα ήθελα τα τρία κορίτσια να έρθουν τώρα δίπλα μου.
Λοιπόν, οι τρεις σας εδώ. Χαρά, πώς είναι αυτό για σένα τώρα? Το περίμενα βαθμολογικά, ναι. Οπότε το περίμενα. Ήρθα έτοιμη. Προετοιμασμένη. Ήρθα προετοιμασμένη. Χριστιανά, έχεις βρεθεί και άλλες φορές, πολλές αυτή τη θέση. Αλλά έχεις καιρό να βρεθείς αυτή. Έχω καιρό, ναι. Εντάξει, και εγώ το περίμενα, να είμαι ειλικρινής. Είχα πει ότι στην αρχή της εβδομάδας είχα μπει με άλλο σκεπτικό, αυτό άλλαξε την πορεία. Δεν μπορώ και να μιλήσω. Δεν μπορείς και να μιλήσεις πολύ. Οπότε θα μιλήσουν τα κορίτσια σε λίγο. Ειρηνάκη. Κι εγώ το περίμενα. Και εσύ το περίμενα. Ναι. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, η διαδικασία είναι γνωστή όπως ξέρετε. Την διπλή ψήφο την έχει η Σελένη που είναι νικήτρια και θα τη δώσει στο τέλος. Και ξεκινάμε τη διαδικασία από την Ήρυδα. Την προηγούμενη φορά είχα σώσει τη Χαρά, οπότε είμαι ανάμεσα ξεκάθαρα στη Χριστιανά και στην Ειρήνη. Το σκεπτικό μου είναι ότι κάπως βοήθησα τώρα η Ειρήνη να πάρει και ένα-δύο πόντους από ό,τι είπαν από το σοου από τους κριτές. Συν το ότι η Χριστιανά σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα δώσω στη Χριστιανά. Χριστιανά λοιπόν, μία ψήφο. Μέλτα. Εγώ δεν έχω ζήσει τα κορίτσια τόσο πολύ, γιατί είμαι καινούργια στην παρέα τους. Αλλά θα δώσω και εγώ την ψήφο μου στη Χριστιανά, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακή σήμερα. Δύο ψήφοι για τη Χριστιανά. Πάμε σε σένα, Νικόλ. Λοιπόν, θα ψηφίσω όπως ήταν η κατάταξη του πίνακα, για να μην προσαποφυγεί παρεξηγήσεων. Άρα, Χριστιανά. Τη Χριστιανά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε στην Αναστασία. Είναι δύσκολο λίγο τώρα αυτό. Νομίζω θα ψηφίσω και εγώ τη Χριστιανά, γιατί ενώ κάποιες φορές έχει αδύναμα look, βλέπω ότι έχει κάποιες άλλες φορές δυνατότερα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις ψήφοι για τη Χριστιανά. Εμιλία. Είναι η πρώτη φορά πραγματικά που δεν ξέρω τι θέλω. Λοιπόν, θα το δώσω στη Καζάκη. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Χριστιανά μου. Okay. Για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Όλγα. Αλλά η ντάμα που είναι από την αρχή του παιχνιδιού και πολύ κοντινή μου και θεωρώ και πιο άξια στιλιστικά είναι η Χριστιανά. Θα ψηφίσω τη Χριστιανά. Πέντε λοιπόν. Η Χριστιανά επί της ουσίας έχει κριθεί και το αποτέλεσμα. Αλλά Σελένη, θα ήθελα να ακούσω βεβαίως πού θα έδινες, πού θα δώσεις την διπλή ψήφο. Θα δώσω τη διπλή ψήφο ξεκάθαρα τώρα συμβολικά στην Χαρά που δεν έλαβε. Καμία. Νομίζω, ναι, δεν έλαβε κάποια άλλη ψήφο μόνο. Οπότε μετά από αυτή τη διαδικασία, Χριστιανά μου, μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Κορίτσια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Πηγαίνετε τώρα μπροστά στους κριτές. Λοιπόν, είμαστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τη Χαρά και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τη Χαρά. Θα ξεκινήσουμε με σένα, Στέλιο. Λοιπόν, δύο κορίτσια εδώ μπροστά μας που είναι σχετικά καινούργια και τα δύο και αρκετά αδύναμα στα δικά μου μάτια, θα έλεγα, και οι δύο. Στην Ειρήνη έχω και έτσι μια πίσω σκέψη μετά τις εβδομάδες αυτές που είχε μπει μια άλλη μέσα της, ένα πνεύμα βοήθειας, εν πάση περιπτώσει, και δεν βλέπαμε την Ειρήνη και έβλεπαμε μια άλλη διαγωνιζόμενη, αλλά αυτό πέρασε. Και θέλω να πιστεύω ότι η Ειρήνη έχει μάθει κάτι από αυτό. Χαρά, πολλά λάθη. Σε εικόνες που είναι αρκετά συμβατικές και αυτά τα λάθη δεν θα έπρεπε να γίνονται στο στάδιο του παιχνιδιού που είμαστε τώρα. Είμαι σίγουρος ότι επειδή έδειξες την πορεία σου να εξελίσσεσαι, αν ήσουν περισσότερο καιρό, θα έχεις εξελιχθεί σε μια διαγωνιζόμενη που θα έχεις να δείξει πολύ ωραία look, κάτι το οποίο δεν έγινε μέχρι τώρα. Και βρίσκω λοιπόν τα δικά σου λάθη λίγο πιο σημαντικά από αυτά της Ειρήνης. Προτιμώ να βλέπω λάθη με προσωπικότητα παρά για το αν δεν πηγαίνει μια τσάντα με ένα τζάκετ, ας πούμε. Οπότε θα πω να παραμείνει η Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο Δημήτρη. Είστε τελείως διαφορετικά κορίτσια, με διαφορετικές στιλιστικές ανησυχίες. Η μία αντιπροσωπεύει άλλο στυλ, το Y2K, και το φέρνει αρκετές φορές με αστοχίες.
Το άλλο κορίτσι αφορά πιο πολύ κόσμο, θεωρώ. Είναι πιο καθημερινό και προσπαθεί μέσα από το show το δικό μας να βρει τα πατήματά του, τα στυλιστικά και να δώσει κάποιες εικόνες σε κορίτσια που αφορούν πάρα πολύ. Εγώ δεν θα ξεχάσω την Ειρήνη που μόνη της είπε ότι ερχόταν με τα νικά look ουσιαστικά και την γλίτωσε πολλές φορές, γιατί από μόνη της όταν έρχεται εδώ πέρα, όταν έρχεται μπροστά μας, βρίσκεται σε αυτό το σημείο, ενώ με δανεικά ουσιαστικά ξεγλίστρησε από προτινόμενη, με τη σήματα που δανείστηκε ολοκληρωτικά από κάποιο πρόσωπο. Αλλά εγώ βλέπω μια Ειρήνη που όταν δίνεται μόνη της, είναι εδώ μπροστά μας. Κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό. Απ' την άλλη, η Χαρά είχε κάποιο χρόνο να μας δείξει κάποιες εμφανίσεις και να τις εξελίξει γρήγορα, όπως είχαμε πει, αλλά το χρόνο δεν τον εκμεταλλεύτηκε πολύ, γιατί ίσως υπάρχει ένα όριο σε αυτά που μπορεί να φέρει και μπορεί να κάνει. Εγώ θα διαλέξω το κορίτσι που απ' την αρχή είπε την αλήθεια της και συνεχίζει με αυτή. Και όχι ένα κορίτσι που πήγε να μας ξεγελάσει. Διαλέγω τη Χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, Ηλιάνα, τώρα εσύ θα πρέπει να πάρεις την απόφαση για το ποια κοπέλα πρόκειται να αποχωρήσει από το My Style Rocks. Ειρήνη μου, είσαι ένα κορίτσι με πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Έχεις μία ωραία αφέλεια που είναι ακόμα λίγο σαν εφηβική, που μας ταξιδεύει, ξέρεις, ωραίες ξένιαστες εποχές, που θέλεις να δοκιμάσεις πράγματα, αλλά παράλληλα έχεις και τα δικά σου δεδομένα στο μυαλό σου. Θεωρώ ότι έχεις προσπαθήσει πολύ να τα ξεπεράσεις για να καταλάβεις και τις συμπαικτριές σου. Έχεις καταφέρει να κερδίσεις τη συμπάθειά τους 100%, γιατί είναι, νομίζω, η μοναδική φορά που δεν αντέδρασε καμία από τις κοπέλες σε μία άλλη παίκτρια, που είπε ότι δοκίμασα κάτι διαφορετικό, φοβήθηκα ότι θα φύγω και ναι, τα ρούχα μου δεν τα έχω επιλέξει μόνη μου. Ίσως και η αλήθεια αυτή που μοιράστηκες να τις βοήθησε, αν και άργησες λίγο, θεωρώ. Γιατί από τη στιγμή που δοκίμασες κάτι άλλο και ήθελες κάποια βοήθεια, θα έπρεπε να βρεις έναν άνθρωπο ή να σε βρει ένας άνθρωπος στο δικό σου στυλ. Το πήγες τόσο πολύ από τη μέρα με τη νύχτα που έπεσες στην παγίδα σου ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα η Χαρά από την άλλη είναι ωραίο κορίτσι, είναι φρέσκο. Είσαι πολύ καθημερινή, είσαι πολύ δηλαδή το σήμερα, το τώρα, δεν είναι περιοριστικό το στυλ που έχεις επιλέξει. Θεωρώ ότι πράγματι έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ γρήγορα, έχεις καταλάβει πολλά πράγματα, έχεις κάνει κάποιες αλλαγές και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο που φτάνουμε στην τελική ευθεία, αυτό που χρειάζεται το My Style Rocks για μένα εξακολουθεί να είναι το διαφορετικό της Ειρήνης. Θα διαλέξω εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Ειρήνη. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Χαρά μου, έλα εδώ εσύ. Έρχομαι. Να σε ευχαριστήσω εγώ πολύ, πολύ, και πολύ, εγώ. Πολύ. Χάρηκα πολύ. Που ήσουν μαζί μας. Και εγώ το ίδιο. Εύχομαι να πέρασες ωραία, να πέρασα μάθες πράγματα. Πέρασα πολύ ωραία, ναι. Μπορώ να πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Θεωρώ με το λίγο που τις γνώρισα ότι η κάθε μία έχει τα δικά της καλά στοιχεία και δεν θεωρώ σίγουρα καμία ότι είναι κακός άνθρωπος. Εγώ αυτό κρατάω γενικά στη ζωή μου και την έξω. Οπότε εγώ αυτό κρατάω. Χαίρομαι το λες. Χάρηκα που σας γνώρισα όλους και τους κριτές. Και εμείς. Εννοείται. Θα πας όμως τώρα να τις χαιρετήσεις. Θα πάω. Φυσικά. Thank you.
Γεια σου, χαρά μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ, αλήθεια. Εγώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια να δώσεις. Εννοείται, θα δώσω. Και στη μαμά και στον αγαπημένο και σε όλους. Και σε όλους, θα δώσω. Και στη Θεσσαλονικάρα. Να περνάτε τέλεια. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, χαρά. Και κάπως έτσι αποχώρησε η χαρά μας από αυτήν την εβδομάδα, από αυτό το γκαλά που ήταν αφιερωμένο στη Eurovision. Και τώρα, τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια, θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Στο επόμενο επεισόδιο ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα για το My Style Rocks, οπότε θα μπει μια καινούργια παίχτρια. Αυτή η παίχτρια όμως θα είναι η τελευταία που εισβάλλει στο My Style Rocks για αυτήν εδώ τη σεζόν. Μετά, κυρίες μου, οδεύουμε πραγματικά προς τον τελικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Θα ευχαριστήσω και τους αγαπημένους μου, τους λατρεμένους μου κριτές, τον Δημήτρη μου, την Ηλιάνα μου, τον Στέλιο μου και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Πολλά φιλιά, γεια! Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.